γέμισε η ψυχή μας και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με αγαλίαση και ευφροσύνη, καθώς κάναμε τον εσπερινό της Αγίας Σκέπης και το μνημόσυνο για όλους εκείνους που έπεσαν, υπερπίστεως και πατρίδος, κάτω έπος του Μεγάλου Σαράντα. Η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας πάντοτε μας φρουρεί και μας προστατεύει από τα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου. Αυτό είναι συγκινητικό άκρος και μας γεμίζει ασφάλεια και γαλήνη και δύναμη. Και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς και δυσκολεμένους, όπως είναι αυτοί οι καιροί που διαβαίνουμε, και ως Ελλάς και ως Οικουμένη. Παναγία μας, αγρυπνή νύχτα και μέρα, είναι η μητέρα του Χριστού μας, αλλά και η μητέρα της Εκκλησίας μας και η μητέρα του κάθε ανθρωπάκου. Τόσο πολύ μας φροντίζει, που αν λίγο το καταλαβαίναμε και το νιώθαμε παραπάνω, ενώ για όλους, όχι για τους εκλεκτούς και αγωνιζομένους, τότε θα φινόμαστε περισσότερο στα χεράκια της, θα νιώθαμε μεγαλύτερη ασφάλεια και θα προχωρούσαμε τη στράτα της ζωής μας με άλλα φόντα. 2000 χρόνια τώρα η Κυρία Θεοτόκος, η Γλυκυτάτη Παναγία μας, δεν κουράστηκε να μας διακονεί και να μας προστατεύει. Και εμείς, όσο το αισθανόμεθα αυτό, τόσο και περισσότερο την ευχαριστούμε και την ευγνωμονούμε. Και σε ώρες μεγάλες και δύσκολες της πατρίδος ημών και του γένους των Ορθοδόξων, αλλά και της Οικουμένης, εκείνη στάθηκε θερμή προστάτης και βοηθός. Κάνει καλό αυτό να μην το ξεχνάμε και κάνει μεγαλύτερο καλό να την ευγνωμονούμε και να την ευχαριστούμε και να δοξάζουμε και τον εξαυτίστε χθέντα Θεόν και Κύριον των φιλάνθρωπων Ιησούν Χριστόν μας. Η ευγνωμοσύνη είναι περίσσευμα ψυχής αλλά και ταπεινοφροσύνης και αυτογνωσίας και αγάπης. Και όταν αναλογιζόμεθα τις ευεργεσίες του Θεού και της Παναγίας και των Αγίων και των όποιων ευεργετών μας, τότε συγκινούμεθα. Βλέπουμε πόσα καλά μας έχουν κάνει, άσε αυτά που δεν βλέπουμε. Και κλαίμε, και μάλιστα εμείς οι φιλότιμοι Έλληνες, κλαίμε μπροστά στη χάρη του Θεού, μέσα στην Εκκλησία και στο βίο μας, τον ταλέπορο πολλές φορές. Κλαίμε και εξαλαφρώνουμε, κλαίμε και ευγνωμονούμε, κλαίμε και διδάσκουμε και τους άλλους, κλαίμε και συγκινούμε τον ουρανό, συγκινούμε την Παναγία, συγκινούμε τους Αγίους, συγκινούμε τους μάρτυρες, συγκινούμε τους ήρωες, τους υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένους και πεσόντας. Συγκινούμε όλους τους ευεργέτες μας και ιδιαίτερα τον πανευεργέτη μας Χριστό, ο οποίος τότε παροξύνεται, παρακινείται έντονα προς μείζωνα ευεργεσίαν, καθώς γράφουν οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Παρακινείται έντονα να παραχωρήσει και να δώσει και δίνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Πλέομεν στην ουσία, μέσα στο πέλαγος της αγάπης
και των νυκτηρμών και των ευεργεσιών του φιλανθρώπου Θεού μας. Η δε κυρά μας η Παναγία δεν μας άφησε ποτέ και τη ζήτησαν κάποτε στον ουρανό και εκείνη έλειπε και ρώτησαν πού είναι δέσποινα του κόσμου και απάντησαν οι ουράνοι είναι κάτω στη γη. Προστατεύει τους ανθρώπους όλους, κλαίει με τους κλαίοντας και χαίρει με τους χαίροντας και σκεπάζει κάθε αδύνατον, κάθε δυσκολεμένον, ακόμη και τους κακούς. Ακόμη και τους κακούς. Αυτή είναι η Παναγιά. Και εμείς μερικοί πολλές φορές τη βρίζουμε πάνω στα νεύρα μας ή από κακή συνήθεια ή από βλακεία αν θέλετε και η Παναγιά δεν το κρατάει. Την ίδια ώρα μας συγχωρεί σαν γυρίσουμε και την κοιτάξουμε λιγάκι. Σαν αισθανθούμε αυτό το κακό που κάναμε στην αγάπη και την εσπλαχνία της. Και εκείνη μας βλέπει ηλαιοώματι. Με σπλαχνικό μάτι, με σπλαχνικό βλέμμα. Και μας συγχωρεί και ξανά μας συγχωρεί και πάλι μας συγχωρεί και μας μαζεύει κοντά της. Καμιά φορά μας παιδαγωγεί μαζί με τον Υιό της, γιατί βλέπω ότι ξεχνάμε την ψυχή μας, ξεχνάμε τον ουρανό, ξεχνάμε τη θεία καταγωγή μας, ξεχνάμε τόνα και τ' άλλο και η χάρη τους μας μαζεύει πάλι. Αυτό κι αν είναι αγάπη, περίσσευμα αγάπης, περίσσευμα στοργής και πρόνοια και φροντίδα ανίποτη. Γι' αυτό μας συμφέρει και κάνει καλό να σκεπτόμεθα αυτές τις ευεργεσίες και να δοξολογούμε το Θεό και να ανυμνούμε την Κυρία Θεοτόκο και να ευχαριστούμε και τους Αγίους μας και τους ηρωές μας και τους ευεργέτες μας. Στα χρόνια του Βυζαντίου η Υπεραγία Θεοτόκος ή το προστάτης και έφορος της Θεοφρουρή του πόλεως του Κωνσταντίνου, της βασιλευούσης των πόλεων και μάλιστα είχε στήσει το θρονί της στην Παναγία των Βλαχερνών, που εκεί ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, οι ευσεβέστατοι αυτοκράτορες και βασιλείς και άγιοι έφτιαξαν περίλαμπρο ναό και το ονόμασαν και Παναγία των Βλαχερνών, προϋπήρχε ονομασία, αλλά και Νέα Γεθσημανή. Θωμητορικό προσκύνημα στη βασιλεύουσα το εξοχότερον και έφεραν από την Παλαιά Σιών, από την Παλαιά Ιερουσαλήμ, έφεραν στη Νέα Ιερουσαλήμ τα θωμητορικά άμφια, τη σκέπη της Θεοτόκου και των Μαφόριων, τη ζώνη της και ό,τι άλλο. Και κόσμησαν το ναό των Βλαχερνών. Πήγαινε εκεί και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στις Ιερές Αγρυπνίες και λένε πως εκεί ενεπνεύστη τον υπέροχο και γνωστό το ύμνο των Χριστουγέννων «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Και εκεί η Παναγία των Βλαχερνών, την έχουμε στο εικόνισμα, είναι η Αγία Σκέπη, εκεί είναι η Αγία Σκέπη, γι' αυτό βάλαμε αυτήν την εικόνα, και προσευχότανε και έλαβε αυτό το χάρισμα και έκαναν κάθε Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο αγρυπνία ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως στο ναό των Βλαχερνών. Εκεί έγινε ως γνωστόν και ο ακάθιστος ύμνος και εκεί συνέβη και το θαύμα της Αγίας Σκέπης 1η Οκτωβρίου κατά τον 10ο αιώνα. Ή το Παρασκευή βράδυ, γύρω στις 10, πολλής λαός και άρχοντες και μοναχοί και ή το συγκινητικό το θέαμα και το φαινόμενο και η όλη διαδικασία
Εκεί ήταν ανάμεσα και ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. 28 Μαΐου εορτάζει. Τρελός για τον Χριστό, κάτω εμείς μωροί εν Χριστώ του Αποστόλου Παύλου. Και σε μια στιγμή καθώς προσήφιετο και είχε υψώσει το βλέμμα του προς τα πάνω, βλέπει να μπαίνει από τις μεγάλες πόρτες του Ναού των Βλαχερνών. Ποιος λέτε, η υπεραγία Θεοτόκος, η δέσποινα των ουρανών, η πλατιτέρα των ουρανών, η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Έμπαινε στο ναό το δικό της, στη Νέα Γεθσημανή και την υποβάσταζαν οι δύο μεγάλοι Ιωάννηδες, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτοί οι Άγιοι ήταν τόσο μεγάλοι και είναι, που ήταν η τιμητική συνοδεία, οι υπασπιστέ της υπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλη χάρη τους. Και ακολουθούσε ένα πλήθος αγγέλων και αγίων. Μπήκε η δέσποινα του κόσμου με δόξα και τιμή και λάμψη στο ναό των Βλαχερνών. Ήρθε στο μέσο του ναού, εκεί που είναι το άμβον την παλαιά εποχή και εκεί που διαβάζουμε στους ναούς μας τους χαιρετισμούς σήμερα, στο μέσο του ναού και γονάτισε. Ύψωσε τα χέρια και προσευχήθη με τα δακρύων στον Υιό και Θεό της, για τη βασιλεύουσα, για την αυτοκρατορία και για την οικουμένη. Προσευχήθηκε ώρα πολύ. Αυτό το έβλεπε μόνο ο Άγιος Ανδρέας. Ο άλλος λαός ήταν αφοσιωμένος στην προσευχή και στην ακολουθία. Και ύστερα η δέσποινα του κόσμου δακρυρωούσα, σηκώθηκε από το μέσο του ναού, καθώς είχε γονατίσει. Πόσες φορές δεν γονατίζει για εμάς η Παναγία όλους και δεν προσεύχεται, αλλά για τον καθέναν αυτή είναι η μητέρα μας και πάντων προστατεύει. Και μπήκε στο Άγιο Βήμα. Εκεί το ισορός, το κυβότιον που περιείχε τα θεομητορικά άμφια, και βγάζει το μαφόριον, τη σκέπη ή το φόρεμά της κατάλους, το βγάζει από εκεί κατά τρόπο θεοπρεπή και θαυμαστό, παρότι ήταν σφραγισμένο, το βγάζει και έρχεται στην ωραία πύλη στο Σολέα και με τα θεοπρεπή χέρια της το απλώνει, το ξετυλίγει και το απλώνει επάνω στο λαό. Εκάλυψε όλη την Εκκλησία και όχι μόνο. Το έβλεπε λοιπόν αυτό και η Παναγία καθόταν σιωπηλή μπροστά στην ωραία πύλη, εκείνη που γέννησε τον άκρον αρχιερέα, μπροστά στην ωραία πύλη, τι τιμή αυτή, κάθισε και έβλεπε τους χριστιανούς, κλήρο και λαό και μοναχούς προσευχόντουσαν. Κοίταζε όλους με αγάπη και στοργή άφατη και τους συμπονούσε και τους ευχότανε και τους ημεριζότανε, αλλά και χαιρότανε που ήσαν στο ναό της και αγρυπνούσαν αφενός να τιμήσουν τον Υιό και Θεό της και τον τραδικό μας δηλαδή Θεό, αλλά και την ίδια και τους Αγίους και προπαντός να φροντίσουν την ψυχή τους. Ο Άγιος Ανδρέας τα είχε χάσει. Είχε μείνει άφωνος και ενεός. Ήταν δίπλα και ο μαθητής του Επιφάνιος. Σε κάποια στιγμή τον πλησιάζει ο Άγιος Ανδρέας και του λέει: «Επιφάνιε, βλέπεις?» «Βλέπω, πατέρα», λέει. «Τι βλέπεις?» «Αυτό και αυτό. Και εγώ το ίδιο βλέπω. Σε ρώτησα για να δω μήπως πλανώμαι». Υπάρχει και η πλάνη. Και έμεινε η Παναγία ώρα πολύ ακόμα. Ύστερα απλώνει τα πανάχραντα χέρια της που βάσταξαν το φιλάνθρωπο Χριστό παιδάκι, μαζεύει την Αγία σκέπη της, την τυλίγει και τη βάζει πάλι στην Αγία Σωρό, στο Ιερό Κιβώτιο, και ύστερα η Παναγία, καθώς ήλθε ξαφνικά, έγινε άφαντη.
αφήνοντας εκεί τη θεία της σκέπη, τη θεία της χάρη, τη μεγάλη στοργή της, την προστασία και την αγάπη της. Τέλειωσε αυτή η αγρυπνία. Τα είπε όλο ο Άγιος Ανδρέας, δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια. Και ο Άγιος Επιφάνιος. Και από εδώ καθιέρωσαν κάθε χρόνο 1η Οκτωβρίου να εορτάζουν την εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου μεγαλοπρεπώς. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Και έκαναν χαρές, και έκαναν πανηγύρια. Και μέχρι σήμερα εορτάζεται η Αγία Σκέπη σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαίτερα στη Ρωσία την 1η Οκτωβρίου. Και εμείς, εδώ η Ελλαδική Εκκλησία, η Ελληνοορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, εόρταζε την Αγία Σκέπη και κίνηκα την 1η του μηνός Οκτωβρίου. Το 1952 όμως αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να μεταθέσει την εορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου στην 28η Οκτωβρίου. Για να έχει και η εθνική μας εορτή θεολογικών υπόβαθρων. Αυτό είναι η θεολογική εξήγηση. Υπάρχει όμως και η ιστορική, που είναι καταλυτική και θεσπεσία και συγκλονιστική άκρος. Οι φίλοι μας οι Ιταλοί, στις 15 Αυγούστου 1940, είχαν τορπιλήσει το πολεμικό μας πλοίο, το Εύδρομον Έλλη, στο λιμάνι της Τίνου, ανήμερα της Μεγαλόχαρης. Αυτό ήταν προσβολή για τη θρησκεία μας, για την Παναγία μας, για την πατρίδα μας και για τις ουδέτερες σχέσεις που είχε το ελληνικό κράτος τότε απέναντι στους εμπολέμους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μας πόνεσε, μας πλήγωσε, λυπηθήκαμε αφάτως και περισσότερο υβρίστη η δέσποινα του κόσμου. Είχαν έρθει αυτοί, το τορπιλικό, θα το λέγαμε απλά, από την Ιταλοκρατούμενη τότε Δωδεκάνησα. Πρώτος αξιωματικός που έπεσε στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο, ήταν ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος, από τη Χάλκη, αν θυμούμαι καλώς, η Σίμη της Δωδεκανήσου. 1η Νοεμβρίου 1940. Ήρθαν από εκεί, έριξαν 3 τορπίλες, η μία πέτυχε το πλοίο και το έκοψε στα 2 και βυθίστηκε και τα άλλα εξωστρακίστηκαν στο λιμνοβραχίωνα. Έμεινε αυτό στις ψυχές των Ελλήνων. Η κυβερνήτη τότε, ο βασιλεύς Γεώργιος, ο δεύτερος, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς και ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεών μας Αλέξανδρος Παπάγος από τις Κειδονιές της Μικρασίας. Μεγάλοι αυτοί, σήμερα τους λέμε. Λέμε άλλους αντισυσσακούς, λέμε άλλους βλακίες. Και αντί από αυτούς τους ανθρώπους τότε στάθηκαν προπύργιο αραγές με πίστη στο Θεό, λένε δικτάτορα του Μεταξά, αλλά αυτό χρειάζεται η Ελλάς τότε. Ο καινοβουλευτισμός μας είχε αλλάξει τα πετρέλαια και γίνει δικτατορία, τα έλεγε ο Μεγάλος Καραμαλής παλαιότερα, αυτά τα λέω, με κοινοβουλευτικό μανδύα και όποια άλλη. Στάθηκαν λοιπόν βράχος, δεν κοινοποίησαν τίποτα. Έσφιξαν τον πόνο και την ψυχή τους και έκαναν προετοιμασίες μεγάλες. Αυτό δήλωνε πόλεμο. Είχαν όμως μέσα τους βαθιά την ελπίδα και την πεποίθηση ότι η Παναγία θα βοηθήσει. Η υβριστής Θεοτόκος θα καθερούσε δυνάστας από θρόνων και θα ύψωνε ταπεινούς, όπως είπε η ίδια στη Θεοκίνητη Οδή της, καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Και όντως,
δεν άργησε να έρθει η μέρα εκείνη της ηταμής και προκλητικής και αδίκου επιθέσεως των Ιταλών κατά της Ελληνοορθοδόξου πατρίδος μας. Ήταν Κυριακή προς Δευτέρα, 27 προς 28 Οκτωβρίου. Σαν απόψε, αλλά με άλλες ημέρες, το ίδιο είναι. 3 το πρωί, ο πρεσβευτής της Ιταλίας πήγε στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά και του επέδωσε τελεσίγραφον να μας αφήσετε να καταλάβουμε κέρια σημεία της πατρίδος σας, να περάσουμε ελεύθερα και να πολεμήσουμε τους Άγγλους. Και ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το όχι. Δηλαδή έχουμε πόλεμο. Είπε το όχι, το λαός το όχι. Το αγκάλιασε ο λαός, το έκανε πράξη, ναι. Και πολλοί άφησαν τα κοκαλά στη Βόρειο Ήπειρο και στην Αλβανία και στην Ήπειρο και όπου αλλού. Έτσι. Να μας περάσουν για τελείως ανόητους πια. Αρκετή προπαγάνδα έχει γίνει και αρκετή κοροϊδία έχει γίνει και αρκετή συγκάλυψη έχει γίνει. Ευτυχώς που ξυπνάει ο λαός και βλέπει. Και να μας φωτίζει η Παναγία να βλέπουμε, να φωτίζει και αυτούς να βλέπουν. Και λέει ο Γκράτσι, φεύγοντας, Μεταξά του κάνει τον χαιρέτηση. Τι να χαιρετήσει. Αισθάνθηκα τόσο σεβασμό απέναντι σε αυτό το γέροντα κυβερνήτη της Ελλάδος, Μπαρμπαγιάννη τον έλεγε ο κόσμος. Τι όσο καταλάβαινε τουλάχιστον. Αισθάνθηκα τόσο σεβασμό που υπέκλεινα. Έκλεινα δηλαδή την ψυχή και την κεφαλή μου ενώπιον αυτής της ηρωικής αντιστάσεως. Τον καμάρωνα και ελεηνολογούσα τον εαυτό μου για τον άχαρο ρόλο μου, για το αξίωμα που είχα. Και όντως, είχε δώσει προθεσμία 3 ωρών και πριν περάσουν 3 ώρες, στις 2,5 ακριβώς ώρες, 5:30 το πρωί, χτύπησαν οι Ιταλοί στα σύνορά μας, στην Ήπειρο. Είχαν καταλάβει την Αλβανία, είχαν συμμάχους τους Αλβανούς. Γιατί δεν σηκώσουν την Αλβανία τη σημαία την ελληνική σήμερα? Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να είμαστε τρελοί πια. Πρέπει να είμαστε τρελοί πια. Να σηκώσουν και να πούνε τι. Τι να πούνε. Να πούμε όπως οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου σηκώσει αυτή τη σημαία δική μας, να πούνε τι. Ο καθένας έχει την εθνική του σημαία και η εορτή αυτή είναι εθνική εορτή. Έτσι. Εθνική εορτή. Και μου έλεγε η μάνα προχθές η καημένη. Ωραία, αλλά αριστεύουν οι ξένοι. Καλώς. Να μην τα προσβάλλουν τα παιδιά. Τι ωραία. Να τα τιμήσουν. Αλλά όχι με τη σημαία. Ας δώσουν χρήματα που τους αρέσουν. Ας δώσουν ό,τι άλλο. Και μπράβο τους. Αφού μπορούν και γενικά τα ελληνόπλα, γιατί εμείς τα περισσότερα παιδιά μας τα έχουμε χαλβάδες φτιάξει. Χαλβάδες φτιάξει. Με το κινητό στο χέρι. Εγώ δεν έχω κινητό. Δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Το πιστεύετε αυτό? Δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Βέβαια, το κινητό της. Έρθει από το σπίτι, έρθει στο σπίτι, 2 λεφτά, 3 πριν μπει, παίρνει. Μάνα αυτά και λέει όλη την κουβέντα που θα λέει το μάνα. Πήγε σπίτι, παιδί μου. Τώρα πες ότι έρχομαι με μια ισχύ γυναίκα, έχει και το καλό του. Δεν φταίει το κινητό. Και πιο παλιά μας πήραν τα λεφτά με το χρηματιστήριο, τώρα μας παίρνουν τα λεφτά με τα κινητά. Και βλέπω ότι και ξένους εδώ πέρα, μόλις ήρθαν, κινητό και μιλάνε. Προηγουμένως κόμπησαν να τον κόψουμε. Σαν χαζός έκανε. Κάτσε αδερφέ. Και εμείς καθόμαστε και δεν μιλάμε. Αλλά το καλό που θα έρθει το είπαμε και άλλη φορά. Από τα παιδιά μας. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας και αυτά θα μας σώσουν. Όπως έλεγε ο Δραγούμης, ας βοηθήσουμε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει. Το παραφράζω λοιπόν εγώ και λέω: ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά μας θα μας σώσει. Σε όλα τα σχολεία κάνουν καταλήψεις τώρα. Ξέρετε γιατί κάνουν καταλήψεις? Αυτά είδα στην εφημερίδα εγώ. Με τηλεόραση δεν βλέπω γιατί βαριέμαι. Και τι να δεις πολλές φορές. Τέλος πάντων, όχι είναι κακό η τηλεόραση η ίδια, η κακή χρήση βλάπτει. Τι κάνουν, καταλαβαίνουν τα σχολεία και αρνούνται να δώσουν στους αλλοδαπούς μαθητάς την ελληνική σημαία. Έχουν δίκιο. Γιατί το κάνει μεγάλη. Να εξευτελίσουν τα σύμβολα. Ξέρετε γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Γιατί έχει τον Τίμιο Σταυρό επάνω. Αυτό είναι. Και η σημαία αυτή είναι η σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, παρακαλώ. Το Λάβαρον του Μεγάλου Κωνσταντίνου που το είδε στον ουρανό με το εντούτο Νίκα.
Και είδε το βράδυ του στον ύπνο, το λένε ιστορική του 4ου αιώνα, τον είδε τον Χριστό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και του λέει, αυτό που είδες είμαι εγώ. Αυτό που είδες είναι η δύναμή μου. Με αυτό θα νικήσεις. Φτιάξε ένα λάβαρο, μια σημαία στα ελληνικά και βάλ την μπροστά να προηγεί του στρατεύματος. Να τη σημαία πολεμούν, αδελφοί μου. Για αυτό δεν θέλουν ούτε τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ούτε το Σταυρό, ούτε την Ελλάδα, ούτε τίποτε. Δικαίωμά του. Αλλά και εμάς δικαίωμά μας να αγκαλιάζουμε και το Σταυρό και τη σημαία και την πατρίδα και την Εκκλησία και τους ήρωες και τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Δικαίωμά μας είναι επιτέλους. Και τελειώσα τρίζουν τα κόκαλα εκείνων όλων που πήγαν και έπεσαν στη Βόρεια Ήπειρο, στην Αλβανία και μετέπειτα με την κατοχή. Αναρρύθμιτος Κοσμάκης ξεχάθη. Αναρρύθμιτος και μάλιστα ο καλύτερος Κοσμάκης ξεχάθη και στο λεγόμενο εμφύλιο ο καλύτερος Κοσμάκης ξεχάθη κατέρωθεν. Μας διήρεσαν και μας έχουν ακόμη διηρημένους. Ξέρω ποιο είναι το μεγάλο μας βάσανο, η Διχόνια, που λέει και εθνικό σπιτή ο Σολωμός. Τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τη σημαία δηλαδή του Χριστού. Χριστός του είπε το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος δεν είναι το χριστιανός αρχικά. Είναι το θεϊστής όμως. Και είχε λάβει καλή αγωγή από τη μητέρα του, χωρίς εκείνη που το αγία να τον εξαναγκάσει. Τον άφησε να έρθει η ώρα του Θεού. Φυσικά αναγκάζουμε τους ανθρώπους. Εκείνος που έχει μέσα του έρωτα και αγάπη καλού που λέει ο Διονύσης Σολωμός, θα έρθει στην Εκκλησία, θα έρθει στον Χριστό, θα έρθει στην Παναγία. Γιατί είναι ποιητής. Γιατί είναι ποιητής. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, οι ποιητικές ψυχές είναι λεπτές και αισθαντικές και νιώθουν. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Να γιατί πολεμάνε τη σημαία μας. Αλλά δεν μπορούν να το πούν κατευθείαν και θα τους φάει ο λαός. Δεν θέλουμε το Σταυρό. Όπως και με εκείνο το ωραίο πολιτική του Σταυρού. Σώσον κύριε το λαό. Στην πολιτική του Σταυρού αυτό, ξέρετε. Λέει νίκα στη βασιλεύση. Δεν του ενοχλεί αυτό. Πήραν αυτή τη θέση των βασιλέων και δεν έχουμε πρόβλημα και προκόψαμε. Προκόψαμε κιόλας, αλλά έχουμε και προβλήματα. Του ενοχλεί το τέλος και το σώμα φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Αυτό ενοχλεί. Αλλά δεν έχουμε τη λεβεντιά. Να το πούμε φανερά και καθαρά και εξάστερα. Όπως οι Άγιοι μαρτυρούσαν μπροστά στους τυράννους και ομολογούσαν τον Ιησού Χριστό. Στεντορία τη φωνή και μόλι του στην ψυχή και μέχρι μαρτυρίου και θανάτου ιερού. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω γιατί πέρασε και η ώρα, στενοχωρούμε αδελφοί που τα λέω αυτά. Δεν έχουμε κανέναν τίποτα ούτε με αυτούς που φωνάζουν και φωνάζουν γενικά. Αλλά στενοχωρούμε και εγώ όπως και εσείς. Τα παιδιά μας καταλαμβάνουν τα σχολεία και αρνούν να παραχωρήσουν τη σημαία στους ξένους. Καλά κάνουν. Και ας τα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, γιατί άφαγαν τα ναρκωτικά τα περισσότερα και ό,τι άλλο, και έχουμε γενοκτονία. Γενοκτονία και με τα σεκτρώσεις και με τόνα και μετάλλο. Γενοκτονία. Και σε λίγο θα είμαστε, όπως λέγανε χθες οι εφημερίδες, από 10 εκατομμύρια είμαστε τώρα Έλληνες, θα είμαστε 7 εκατομμύρια. Και όσο πάμε θα πηγαίνουν προς τα κάτω. Και θα τρώνε όλα τα θεριά από εμάς. Πού είναι ο Μεγάλος Μακρυγιάννης. Θα τρώνε όλα τα θεριά από εμάς και στο τέλος θα μένει και μαγιά. Πού είναι η Ελληνορθοδοξία. Πού το προζύμι, που ζυμώνει όλο το φύρωμα. Και ένας Έλληνας Ορθόδοξος παλικαράς να μείνει. Φτάνει, φτάνει για να ζυμώσει όλους τους άλλους. Και όχι μόνο τους Έλληνες. Και τους Φιλέλληνες. Και τους καλούς Αλβανούς. Και τους καλούς Βουλγάρους. Υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν είμαι ανισόρροπος που τα λέω αυτά, αλλά γίνει πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Φτάνει. Γιατί φτάνει. Γιατί αυτός ο Ελληνορθόδοξος πίσω του έχει τον ουρανό ολόκληρο. Έχει τον ουρανό ολόκληρο, έχει τον παντοδύναμο Κύριο, την παντάνασα Θεοτόκο, τους Αγίους και τους μάρτυρες, τους ήρωες και όλους. Ρώτησα κάποτε τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα, εκείνο που εξομολόγησε και κοινώνησε τον καπετάν Κότα στο μοναστήρι, να θυμάμαι, τα έχουμε πει κι άλλη φορά. Πόσοι είστε Παναγιώτα στη βασιλεύουσα, παιδί μου, είμαστε λίγοι. Και όσο πάμε και λιγοστεύουμε, και αλωνίζουν απέναντι οι άλλοι και του αφήνουμε. Αλλά, εδώ έχει σημασία, αλλά εάν βάλουμε και του νεκρού μα, είμαστε αναρρύθμιτοι. Στην εκκλησία μα όλοι μαζί, ζώντε και τεθνεώτε. Και σε κάθε αλληλουία γίνεται προσκλητήριο κατά την προσκομιδή και την Αγία Αναφορά, προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Καλούμε στο δίπλο του Χριστού, που είναι συνέχεια του μυστικού δείπνου, καλούμε στο δίπλο του Χριστού και την Παναγία και τους Αγγέλους και τους Αγίους, αυτές είναι οι μερίδες. Και μπροστά στην καλοσύνη του φιλανθρώπου Αμνού, οι οποίοι περιβάλλουν
Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι Ζώντες και οι Θεότητες, των Αμνών Θεού που είναι στο μέσον, Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων κατά χάριν. Και στα πόδια του Χριστού κάνουμε προσκλητήριο, στο τραπέζι του Χριστού για το ευπρεπές κάνουμε προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Γι' αυτό φέρνετε και τα ονόματα μέσα και τα μνημονεύουμε, αλλά και μνημονεύουμε όλους τους ζώντας, πιστούς και ορθοδόξους, και όλους τους εθνεώτας, πιστούς και ορθοδόξους, αλλά στο τέλος η Εκκλησία, αφού καθορίσει τα όρια της και τα δόγματά της, προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και υπέρ της Οικουμένης. Και για τους μέλλοντας εκείνους που θα προσέλθουν στην Ορθοδοξία, τώρα μπορεί να είναι ειδωλολάτρε, άθεοι, πολέμοι, και αυτοί τους οποίους εμείς τώρα λέμε, δεν τους συμβρίζουμε, απλά ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και τη θέση τους. Γιατί αύριο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να θέλουν να γίνουν Ορθόδοξοι. Όταν δουν εμάς τους Ορθοδόξους να είμαστε λαπάδες, όταν δουν εμάς τους Ορθοδόξους, όταν δουν εμάς τους Ορθοδόξους να είμαστε αρνησίθρησκοι και αρνησιπάτριδες, τι παράδειγμα να λάβουν. Υπάρχουν και ψυχούλες που περιμένουν τον Χριστό, και από αυτούς ακόμη που είναι εδώ και αυτόν με. Εάν δεν κρατήσουμε εμείς Θερμοπύλες, να κρατήσουμε την Αγία μας πίστη, έργοτε και λόγο, τι θα κάνουμε τότε. Τι θα δουν εκείνοι και τι θα δουν τα παιδιά μας. Πώς θα εμψυχωθούν. Στα χρόνια των διωγμών, καθώς οι μάρτυρες ομολογούσαν τον Ιησού Χριστό τον εσταυρωμένο και αναστημένο, πολλοί δήμοι που τους τυραννούσαν, ξέρετε τι έπαθαν, μετετράπησαν, μετευλήθησαν, αλλοιώθηκαν και άφησαν τα μαχαίρια και τα σπαθιά και τα βασανιστικά όργανα και γονάτιζαν μπροστά στα ταλαιπωρημένα και καταπληγωμένα σώματα των μαρτύρων και ζητούσαν συγχώρηση από αυτούς και από το Θεό τους, τον φιλάνθρωπο, και ομολογούσαν και έλεγαν «Είμαστε και εμείς χριστιανοί». Διαβάζω το βίο του Αγίου Χαραλάμπους. Οι δήμοι Πορφύριος και Βάπτος, 10 μηνός Φεβρουαρίου, όπως ξέρουμε, αυτό έκαναν. Και αμέτρητοι άλλοι. Αν ο Άγιος ειδικολογούσε και αν έλεγε όλα καλά είναι, και εντάξει ρε παιδί μου, θα τα βρούμε, δεν θα γίνουν χριστιανοί αυτοί οι δήμοι, ούτε τόσοι άλλοι. Αλλά ξεκλειδωνόταν η ψυχή τους μπροστά στο θαύμα του μαρτυρίου και στη δύναμη της ομολογίας και στη δύναμη της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό είναι καλό να κρατάμε την πίστη μας και την πατρίδα μας να κρατάμε. Άλλη φορά την πατρίδα μας είναι το χώμα μας που κουβαλάμε, το σώμα μας, είναι εκείνη που μας έφερε στην ύπαρξη και μας ανέθρεψε, και είναι το χώμα της πατρίδος μας και της κάθε πατρίδος ιερό και άγιο. Και πρέπει να το φρουρούμε και να το φροντίζουμε, όπως έκαναν και οι αρχαίοι προγονείς μας, παρότι ειδωλολάτρε, οι οποίοι μάχονται υπερβομών και εστιών. Μας χτύπησαν λοιπόν στα σύνορά μας οι Ιταλοί και οι Αλβανοί, και έλεγε προχθές ένας ακροατής από τα Γρεβενά στο σταθμό ότι οι πρώτοι που χτύπησαν ήταν το τάγμα των Αλβανών. Μας χτύπησαν με μανία. Να λέμε την αλήθεια. Σήμερα προσπαθούν οι δικοί μας, τους καλοπαίρνουμε κι εμείς. Και έτσι όπως μου λέει προχθές η προηρημένη ψυχή, ήρθαν εδώ νηστικοί και αυτοί και οι άλλοι, τους δώσαμε τη μπουκιά μας, δώσαμε τον ιδρώτα μας, δώσαμε τις δουλειές μας, δώσαμε τα πάντα, και τώρα άρχισαν να μας παίρνουν τη σημαία, θα μας πάρουν και την πατρίδα αύριο, θα μας σκοτώσουν και τους ίδιους. Και το λένε βέβαια. Το λένε ήδη με θρασίτα και ηταμότητα. Αφού βλέπουν εμείς είμαστε λαπάδες και δεν μιλάμε. Βεβαίως. Το φέρανε το πράγμα σε μεγάλη δυσκολία. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε. Πως και πρώτου 40 έτσι είμαστε. Βαίναμε και ρέπαμε προς εκφυλισμόν. Το είπε η Παναγία ίδια στον αξιωματικό Νικόλαο Γκάτζαρο. Το είπε η Παναγία ίδια, παρουσιάστηκε η Αγία Σκέπτα εκεί, ολοφάνερη, ολόφωτη, αποτελεσματική. Την ημέρα του σκέπαζε ως νεφέλη
από τους εχθρούς και τους βαρβάρους και κυρίως τα αεροπλάνα και από όλες τις άλλες δυνάμεις επίγειες, και τη νύχτα τους φώτιζε. Σας θυμίζετε που τα φωτό Ισραήλ στην έρημο, στους Ισραηλίτας. Φώτιζε. Και γλίτωσε αμέτρητους η Παναγιά. Και έφερε και τη νίκη. Η Αγία Σκέπη της Παναγίας και η δύναμή της έφερε τη νίκη. Και είπε στον αείμνηστο Νικόλαο Γκάντζαρο τον αξιωματικό, ήρθα να σου πω πως ανετίως η Ιταλία μας επετέθη. Και ο πόλεμος αυτός είναι άδικος. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας και με δικό μου θέλημα, ο γιος μου έχει στενοχωρηθεί μαζί σας, αλλά με δικό μου θέλημα τον έπεισα εγώ, η γυναίκα κυβερνά μαχη τρόπο και δεν είναι βλαμμένη. Λοιπόν, τον έπεισα εγώ και θέληματί μου, έτσι λέει επιλέξει. Στα αρχεία του κράτους υπάρχουν όλα αυτά. Ποιος θα ψάχνει να τα βρει, τα σκεπάσαμε κι αυτά. Θεληματί μου, η Ελλάς θα νικήσει τους Ιταλούς. Ήταν υβρισμένη η Παναγιά. Παναγιά της Τίνου. Η μεγαλόχαρη Παναγία. Μία είναι η Παναγία, πολλές είναι εικόνες και οι χάρες της. Και νίκησε ο ελληνικός στρατός. Παρότι υπέστη κακουχίες, ψήρες, κρυοπαγήματα, πίνες. Και τόσα άλλα. Κράτησε όμως η ελληνοορθόδοξη ψυχούλα. Την κράτησε η Παναγιά. Την κράτησαν οι Άγιοι. Την κράτησε η πίστη. Την κράτησε ο ουρανός. Γι' αυτό και όταν εφύγαμε από το μέτωπο, οι Ιταλοί ήρθαν και ψάχνανε τα πυροβολία και τα φυλάκια των Ελλήνων να δούνε πώς ήταν φτιαγμένα. Γιατί καθώς μας πολεμούσαν απέναντι, τα έβλεπαν τείχη, τείχη, φρούρια. Και έβλεπαν τους Έλληνες να έρχονται από το υπερπέραν, από τον ουρανό. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ήταν και οι Άγιοι και οι ήρωες. Με πρωτοστατούσα την υπέρμαχο στρατηγό. Γι' αυτό η Ελλάς πώς και με τι να ευχαριστεί την Παναγία. Μια ζωή να την ευχαριστεί δεν τελειώνει. Και μόλις είδαν απλά λιθαρά και πετρούλες να είναι τα πολυβολία, έμειναν άφωνοι. Έμειναν άφωνοι. Και είπαν, εμείς σας βλέπαμε αλλιώς. Αυτός ήταν ο ουρανός που βλέπανε. Αυτός ήταν ο ουρανός που βλέπανε, αδελφοί μου. Και προχθές διάβασα, ήρθαν στη Βόρειο Ήπειρο τρεις Ιταλοί που ήταν αξιωματικοί του 40, υπέργυροι βέβαια, πήγαν στο καλπάκι, γονάτισαν κάτω, φίλησαν το χώμα και έκλαιγαν και ζήτησαν συγγνώμη από τους Έλληνες της Βορείου Ήπειρου, τους μάρτυρες, τους μαρτυρικούς Έλληνες που κρατάνε εκεί πατρίδα και θρησκεία. Και όπως είπε ο Προεδρός μας, πήγε εκεί και καλά έκανε, εσείς είστε δύο φορές χριστιανοί και δύο φορές Έλληνες. Κρατάνε. Περιμένουν το ποθούμενο, γι' αυτό κρατάνε. Το είχε πει ο Πατροκοσμάς, ο δικός του άνθρωπος, που έχει εκεί αφήσει και τα ιερά του λείψανα και τον τάφο του και έχει και το αίμα του στη μαρτυρική Βόρειο Ήπειρο. Και έτσι η Εκκλησία μας μετέθεσε την εορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου στην 28η Οκτωβρίου και εορτάζει η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας και όπου γης Ελληνοορθόδοξη, και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αφρική και στην Ασία και οπουδήποτε γιορτάζουν το θαύμα της Παναγίας, το θαύμα του 1940 και ανυμνούν την Αγία Σκέπη και κλαίνουν και δακρύζουν και συγκινούνται όπου γης οι Έλληνες, αλλά και εδώ στη Μητροπολιτική Ελλάδα υπάρχουν αναρρύθμιτες ψυχές που δεν έκλειναν αγώνι στα είδωλα της εποχής μας, της αθεΐας, της φιλαργυρίας. Μας απειλούμε το πετρέλαιο διεθνώς. Έρε Θεούλη μου, δεν κάνεις ένα καλοκαίρι όλο το χειμώνα να το λουστούν μετά και να τελειώνουμε? Έρε Θεούλη μου μεγάλε, έρε Παναγίτσα μου που έκανες το θαύμα του 40 και που κάνεις κάθε μέρα θαύματα. Αλλά έχουμε αμαρτίες να πληρώσουμε και εμείς, δεν είμαστε οι καλύτεροι. Ας κάνουμε αυτομεμψία και αυτογνωσία, καθότι είμαστε η αθάνατη Εκκλησούλα του Χριστού και της Παναγιάς.
η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, για να γενικεύσουμε και οθοτομήσουμε τον λόγο της αληθείας. Και αύριο λοιπόν, 28 Οκτωβρίου, θα εορτάσουμε την Αγία Σκέπη και θα ευχαριστήσουμε επί τη εθνική εορτή και επετείο το Θεό μας για τη νίκη, την Παναγία μας για τη νίκη, τους Αγίους μας το ίδιο και όλους εκείνους που έπεσαν κατά το έπος του 40 υπερπίστεως και πατρίδος και κληρικούς και μοναχούς και αξιωματικούς και στρατιώτες και γυναίκες εισπίντου και στα μετόπισθεν και παιδιά και Έλληνες και φιλέλληνες και όλους αυτούς. Σε ευχαριστήσουμε και ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή και να τελειώσουμε. Ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή και από το σταθμό της Εκκλησίας μας όλους τους επιζώντας αγωνιστάς που θα είναι υπέργυροι τώρα του 1940. Δεν εορτάζουμε εθνικές αντιστάσεις και άλλα που βάνουν οι διάφοροι εδώ πέρα για να κλέψουν την παράσταση. Εορτάζουμε το όχι των Πανελλήνων, το όχι του Μεταξά, το όχι του στρατού μας, το όχι του λαού μας. Και ο στρατός είναι ένστολος ο λαός μας. Είναι σάρκα από τη σάρκα μας και οστό από τα οστά μας. Αυτή είναι εορτάζομαι. Το γενναίο όχι. Και σήμερα που η πατρίδα μας κινδυνεύει πρέπει να πούμε τα όχι μας εκεί που χρειάζεται. Και να μην φοβούμεθα όταν πούμε τα γενναία όχι. Εμείς που πιστεύουμε ξέρουμε καλά πως μας ακολουθεί από κοντά και με παντοδύναμο τρόπο ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι. Το έδειξαν στο Μεγάλο 40, αλλά και το δείχνουν στη συνέχεια. Και ας ευχαριστήσουμε και όλους τους Έλληνας της πατρίδος μας και φιλέλληνας και όλους τους Έλληνας της Οικουμένης και ας παρακαλέσουμε και ας παρακαλέσουμε τους εαυτούς μας να κρατήσουμε και πάλι στη μεγάλη κοσμοχαλασιά που ήλθε και έρχεται. Η νίκη δεν θα είναι των κακών και των αφρόνων και υπερφύαλων. Η νίκη θα είναι πάλι του Χριστού, της Παναγιάς, των Αγίων, των Μαρτύρων και των Ηρώων και των εντύμων και εναρέτων χριστιανών και ανθρώπων. Άνος χώμε λοιπόν τας καρδίας. Ας ευχαριστήσουμε και πάλι τον Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους και τους αγωνιστάς και τους επιζώντας αγωνιστάς και ας δώσει ο Χριστός και η Παναγιά να είμαστε πάντα με την πίστη και με το γένος άφοβοι και αντριωμένοι. Και ας διορθώνουμε το βίο μας και ας μετανοούμε έμπρακτα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρας και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού, τους ακροατάς του σταθμού μας, τους εγγύς και τους μακράν, τους εορτάζοντας και χθες και σήμερα και αύριο και προπαντός όλους εσάς που ήλθατε απόψε εδώ με λογισμό και μόνιρο, νηστικοί και κουρασμένοι και κάναμε το εσπερνό της Αγίας Σκέπης, τον τρισάγει για τους πεσόντες υπερπίστεως και πατρίδος και το ταπεινό αυτό κήρυγμα με θέμα η Αγία Σκέπη της Παναγίας και το θαύμα του 40. Την ερχόμενη Τετάρτη, Παρασκευή μεθαύριο, θα έχουμε Θεία Λειτουργία γιατί κάναμε χθες το Αγίου Δημητρίου όπως ξέρετε. Την ερχόμενη Τετάρτη, 3:20, θα κάνουμε παράκληση στην Παναγία και ομιλία με ελεύθερον θέμα. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Ας σηκωθούμε να ψάλλουμε τώρα το ηθικό ύμνο της Εκκλησίας που είναι ύμνος στην Παναγία και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου
Θεότοκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πανδύων με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου να σκεπάζει την πατρίδα μας, την οικουμένη και τον καθένα μας. Καληνύχτα, χρόνια πολλά.